Έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημιουργούς στον χώρο της 7ης τέχνης συνάντησε το Euronews και ο Χαβιέ Βιλιαγκαρσία στο Οβιέδο της Ισπανίας. Εκεί παρέλαβε το βραβείο Πριγκίπισσα των Αστοριών κατά τις τέχνες. Στα 76 του χρόνια ο μεγάλος κινηματογραφιστής παραμένει αϊθαλής. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Αποσπάσατε ένα ακόμα βραβείο στη μακρόχρονη πορεία σας. Πώς αισθάνεστε κατά όσα έχετε καταφέρει? Νιώθετε περήφανος ή αισθάνεστε και μία νοσταλγία? Ντρέπομαι λίγο. Όλη μου τη ζωή ήθελα να είμαι μέλος της ομάδας. Όταν ήμουν μικρός, μετακομίζαμε πολύ συχνά, οπότε δεν είχα τόσους πολλούς φίλους. Ήμουν πάντα ένας ξένος. Πάντα ήθελα να είμαι μέλος της παρέας. Ξέρετε, όταν γίνεσαι γνωστός και λαμβάνεις τιμητικές διακρίσεις όπως αυτή, τότε είσαι κατά κάποιον τρόπο διαφορετικός. Είμαι όμως πολύ περήφανος για τις διακρίσεις και την εκτίμηση στο πρόσωπό μου. Έχετε πει πολλές φορές πως δεν θέλετε να κάνετε εμπορικές ταινίες και πως θέλετε να κάνετε πιο πολλές ανεξάρτητες παραγωγές. Ο καιρός των υπερπαραγωγών με την υπογραφή Κόπολα έχει παρέλθει? Ίσως ναι, ίσως και όχι. Εννοώ πως μόνο ο χρόνος θα το δείξει αυτό. Αυτό που λέω είναι πως ακόμα και όταν ήμουν νεότερος, με ενδιαφέραν πάντα οι πειραματισμοί. Ταινίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να καταλάβουμε πώς θα μπορούσε να είναι το σινεμά. Όταν έκανα τις αποκαλούμενες μεγάλες ταινίες, υπήρχε μια ευελιξία. Σήμερα όλες οι μεγάλες είναι τύπου Spider-Man, Batman κτλ. Ταινίες με υπερήρωες. Ναι, μου φαίνονται προϊόντα. Δεν πιστεύω ότι γίνονται επειδή κάποιος πρέπει να τις κάνει. Γίνονται γιατί κάποιος πρέπει να βγάλει χρήματα. Κανείς δεν επενδύει σε μια ταινία απλά για να καινοτομήσει, αλλά επενδύει όταν είναι σίγουρος πως θα πάρει πίσω τα χρήματά του. Το ρίσκο είναι καλό, μόνο έτσι πας μπροστά. Εάν όμως κανείς δεν θέλει να ρισκάρει, τότε και εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Let me quote you now. Παλαιότερα είχατε δηλώσει πως τα στούντιο θέλουν ταινίες μηδενικού ρίσκου. Το να μην λαμβάνεις ρίσκο όμως είναι σαν να μην κάνεις σεξ και μετά να περιμένεις παιδί. Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πότε το είπα, αλλά πρέπει να ρισκάρουμε. Η τέχνη είναι ρίσκο. Πάντα ήταν. Εάν είσαι σίγουρος πως θα κάνεις κάτι καταπληκτικό, πιθανότατα δεν θα το κάνεις. Έχετε πει επίσης πως το πραγματικό βραβείο για εσάς είναι να κάνετε ταινίες που μετά από 30 και 40 χρόνια ο κόσμος θα θυμάται ακόμα. Το καταφέρατε αυτό με την τριλογία Ο Νονός και το Αποκάλυψη τώρα. Αυτό έγινε το 70 και το 80. Τι πρέπει να περιμένουμε από εσάς? Οι ταινίες αυτές θεωρούνται τώρα κλασικές και έγιναν πριν 30 και 40 χρόνια. Από τις ταινίες που έγιναν πιο μετά, δεν έχουν περάσει 3 και 4 δεκαετίες ακόμα. Θα δούμε εν καιρό λοιπόν ποιες είναι κλασικές και ποιες όχι. Πάντοτε όμως ενδιαφέρομαι για να δημιουργήσω κάτι νέο. Και αυτή είναι η ευχαρίστησή μου. Κάνω ταινίες και το απολαμβάνω. Δεν κάνω ταινίες για να βγάλω χρήματα. Δεν χρειάζομαι τα χρήματα από τις ταινίες. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για την επόμενή σας περιπέτεια? Όταν μιλάς για την επόμενη περιπέτεια, είναι δύσκολο να την υλοποιήσεις. Παίρνεις ικανοποίηση από την ανταπόκριση του κοινού. Θέλω να το κάνω αυτό, αλλά το να μιλάς για αυτό είναι σαν να αφαιρείς τον ατμό από μια ατμομηχανή. Δεν μπορώ να πω πολλά για αυτό που επεξεργάζομαι τώρα, αλλά νομίζω πως είναι η πιο φιλόδοξη και μεγάλη ταινία που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ξέρετε, μια από τις ταινίες που έχω κάνει ήταν ο τύπος των αποκαλούμενων εμπορικών, ήταν όμως και πειραματική. Πρόκειται για το Αποκάλυψη τώρα, γιατί εκείνη την εποχή ήταν μια τρελή επένδυση. Τα στούντιο δεν ήθελαν καμία ταινία που να είχε σχέση με τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Πήγα λοιπόν μόνος μου και δανείστηκα. Βασικά, εγώ τη χρηματοδότησα. Φοβόμουν φυσικά, πήρα όμως ένα μεγάλο ρίσκο με το Αποκάλυψη τώρα, γι' αυτό όμως είναι και ενδιαφέρον. Το σενάριο δεν πέρασε πρώτα από τους ανθρώπους που έπρεπε να βάλουν χρήματα και συνήθως λένε κάνε εκείνο ή το άλλο ή μπορείς να το κάνεις λίγο όπως τα κανόνια του Ναβαρόνε. Όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό.
Θα έβαζε τα χρήματά σου σε μια ταινία για την οποία ο σκηνοθέτης θα έλεγε πως δεν είναι σίγουρος για αυτό που κάνει. Ποιος θα το έκανε? Μιλώντας για το αποκάλυψη τώρα, θεωρείτε πως το φιλμ βοηθά να αντιληφθούμε τις σημερινές συγκρούσεις? Το φιλμ πραγματεύεται το ζήτημα της ηθικής. Is a question of morality, you know, because so many people say we are the good ones. Είναι αρκετοί οι άνθρωποι που λένε εμείς είμαστε οι καλοί και είμαστε ηθικοί. Οι τρομοκράτες δεν έχουν ηθική και είναι οι κακοί. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό που το αποκάλυψη τώρα συχαίνεται είναι το ψέμα. Αν πας να κάνεις κάτι, πρέπει να είσαι ειλικρινής για αυτό που κάνεις. Ο τρομοκράτης γίνεται συχνά τρομοκράτης γιατί δεν έχει στρατό. Είναι εύκολο για μια χώρα να λέει πως πολεμά με τους τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες όμως πολεμούν με ό,τι βρουν, ακόμη και με τα χέρια τους, αλλά έχουν θάρρος. Εάν λοιπόν θέλεις να αντιληφθείς τον κόσμο μας σήμερα και να επιληθούν τρομερά ζητήματα για τα οποία πληρώνει το τίμημα ο λαός, και εννοώ τους εκατομμύρια πρόσφυγες που δεν έκαναν τίποτα, πρέπει να σταματήσεις να λες ψέματα. Στα επαγγελματικά σας τώρα, πόσο σημαντικός ήταν για εσάς ο Μάρλον Μπράντο? Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος εκτός από ηθοποιός. Ήταν ένας ιδιοφυής άνθρωπος με μοναδικό τρόπο σκέψης. Και δεν χρησιμοποιώ συχνά τον όρο ιδιοφυής. Σε όλη μου τη ζωή έλεγα πως δύο ή τρεις άνθρωποι ήταν ιδιοφυείς. Ο Μάρλον ήταν ένας από αυτούς, γιατί σκεφτόταν με ένα πραγματικά μοναδικό τρόπο και ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη. Ήταν δύσκολο να το κατευθύνετε? Όχι, απλώς έφερνα μερικά πράγματα που τον ενδιέφεραν. Του έφερνα ένα ζώο, ένα ιταλικό τυρί ή πούρα. Από εκεί και πέρα έκανε φυσιολογικά αυτό που έπρεπε να κάνει. Για να τον κατευθύνεις, απλά θα έλεγες, μπορείς να δείξεις λιγότερο ή περισσότερο θυμωμένος. Ποτέ όμως δεν του μίλησα όπως συμβαίνει συχνά στην υποκριτική. Δεν του άρεσε αυτό. Στην οικογένειά σας υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες, η κόρη σας Σοφία και ο γιος σας Ρόμαν. Απευθύνονται συχνά σε εσάς, ζητούν την άποψή σας? Ακόμα το κάνουν, αλλά όσο μεγαλώνουν το κάνουν λιγότερο. Οι νεότεροι, όπως η εγγονή μου Γκιάν Κάρλα, που είναι μόλις τα 28, με ρωτά συνεχώς. Το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι όταν ήταν 20. Τώρα στα 40 και 50 τους χρόνια ντρέπονται περισσότερο ή είναι πιο σίγουροι για ό,τι θέλουν να κάνουν. Ακόμα και έτσι όμως, μια στο τόσο ρωτούν. Και φυσικά η γυναίκα μου μόλις έκανε την πρώτη της ταινία στα 79 της χρόνια. Οπότε με ρωτούσε αρκετά. Όσο όμως αποκτούν αυτοπεποίθηση, δεν με χρειάζονται και τόσο πολύ. Francis Ford Coppola ήταν τιμή για το Euronews και εμένα που μίλησα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.